Ένα ταμείο 230 εκατομμυρίων ευρώ ρίχνει στην παγκόσμια μάχη κατά του νέου κορονοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Επιτροπές Διαχείρισης Κρίσεων και Υγείας ανακοίνωσαν την αποστολή πρόσθετου προστατευτικού υλικού στην Κίνα σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν έλλειψη βασικών ειδών όπως μάσκες και γάντια. Έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχουμε επίσης υποστήριξη στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης, κάτι στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνουμε την κινητοποίηση πάνω από 230 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσουμε στην παγκόσμια μάχη κατά του κορονοϊού. Προς το παρόν τα σύνορα στη ζώνη Σέγγεν παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι κράτη-μέλη εξετάζουν την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις κυρίως από και προς την Ιταλία. Αποφάσεις που αφορούν σε περιορισμό των ταξιδιών εναπόκειται στα κράτη-μέλη και στις αποφάσεις των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο έχω καλέσει τα κράτη-μέλη να συντονιστούν και να μοιράζονται κάθε πιθανή πληροφορία. Έκτακτες συσκέψεις για το θέμα των σύνορων πραγματοποιούνται σε Σλοβενία και Κροατία, ενώ στη Ρουμανία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όποιος επιβάτης επιστρέφει από περιοχή όπου έχει αναφερθεί κρούσμα, θα μπαίνει σε καραντίνα για 14 ημέρες.